αυτή τα υπέροχα πλάσματα που έχουμε. Σήμερα θα πάμε στο... Στο Μάνης της Ευχόμενης Θεάτα. Σε αυτό έχει, τι έχει... Στο Μαϊκό Θέατρο. Τι έχει... Φίλος. Τι έχει, τι θα πάμε να δούμε. Φλαπί, φλαμίγκο! Έχει φλαμίγκο, έχει ζωάκια. Φλαπίτι. Θα πάμε να δούμε. Τώρα περιμένουμε το λεωφορείο μας να πάμε στο σταθμό. Το τρένο. Ο Κωνσταντίνος θέλει να κατέβει, αλλά δεν θα κατέβει. Οπότε ναι. Θα σας δω. Και μετά. Είναι άγαλμα. Κλείσανε για την άνοιξη το σταθμό. Πειρατικό καράβι. Πειρατικό δεν είναι, αλλά είναι καράβι. Ο Κωνσταντίνος είναι στο αμαξάκι. Χτύπησε από ό,τι ακούω το κλάμα του. Εδώ έχει ένα το οποίο το έχουν κλείσει. Έχει απαγορευτικό. Έχει από κάτω πολύ χορτάρι για να ξαπλώσεις. Έχει κούνιες για μεγάλους, τα κάνω μετά. Και έχει και το άλλο που κάναμε, που πεταγόμασταν πολύ. Μια σούπερ τεράστια τσουλήθρα και είναι φανταστικά, έχει φανταστική μέρα.
Μιλάμε, γίνεται χαμός. Φαίνεται η φούσκα που πετάει, φαίνεται. Κόσμος κάνει εδώ πέρα πικνίκ. Άμα να δούμε τον τύπο που κάνει φούσκες. Είναι τεράστιο. Τις βλέπετε ρε φίλε τις φούσκες, δεν ξέρω αν φαίνονται. Πετάνε. Αχ, δεν έφερα λεφτά. Δεν θα τον φέρω μετά. Έχει μουσικούλα. Και λεφτά. Όχι. Μπαμπάς εδώ είναι. Έχετε την ωραία κούνια που τα πετά στα παιδιά απέναντι. Τώρα θα πετάξουν ένα. Πάμε. Έχει αυτή την κούνια, ανεβαίνουν τα μεγάλα παιδάκια. Α, ναι. Πολύ τεράστιο πάρκο. Φτάνει. Έχει γκολφ. Μπορώ να το δείξω μετά, άμα μπορέσουμε και περάσουμε από εκεί. Α, εδώ το καλοκαίρι. Τώρα λόγω κορώνα λίγο δύσκολο. Πάμε να το δούμε από κοντά. Όλο αυτό εδώ πέρα είναι συντριβάνι. Πετάνε νερά από το πάτωμα, έχει και τσουλήθρα για να παίζουν τα μωρά. Πόσο τέλειο. Λοιπόν, από το τελευταίο πλάνο που είδατε που ήταν που πήγαμε στο πάρκο στο Mainz, πέρασαν δύο μέρες, έκανα μπάνιο. Θα πάμε τώρα στο Erbenheim, θα πάμε βόλτα. Και χρησιμοποιήσω λίγο αυτά τα προϊοντάκια. Προϊοντάκια. Εντάξει. Ήξερα, θέλω να φτιάχνει αρώματα. Γέμισε το, αν τη φύγει. Πήρε ένα αντισηπτικό, το άδειασε, δεν ξέρω τι το έκανε. Και βάζει μέσα πράγματα. Λοιπόν, αυτό επειδή λέει ότι είναι και για την ξηροδερμία, εγώ το ψεκάζω στο πρόσωπο. Να σας πω την αλήθεια. Και εδώ που είχα, έχει εξαφανιστεί. Ένα βάζω αυτό και ένα βάζω αυτό με την πρόπολη στις πατουσίτσες, γιατί οι φτέρνες μου ήταν αρκετά ξερές, οπότε το χρησιμοποιώ. Έχει δύο μέρες, δεν έχει πολύ, οπότε δεν μπορώ να σας πω αποτελέσματα, αλλά θα το δούμε με τον καιρό. Εντάξει. Μετά λέει ας πούμε και για κυρσούς, εγώ έχω στα πόδια μου φλεβίτη και κυρσούς. Αλλά θα το δοκιμάσω. Αλλά νομίζω σε αυτά δεν, αυτά δεν εξαφανίζονται με κρέμες. Αυτή είναι η πίστη μου. Γιατί και πιο παλιά, ας πούμε, είχαμε δοκιμάσει λέιζερ για να εξαφανιστούν. Αλλά είναι πολύ επίπονο στην Ελλάδα τώρα. Θα τα δοκιμάσω και στα μπουτάκια. Να δούμε κατά πόσο... κατά πόσο δουλεύουνε. Δεν πιστεύω γενικά σε θαύματα με κρέμες και δεν ήμουν ποτέ της ειδικής περιποίησης. Αλλά τώρα θέλω να το δοκιμάσω για σας πρώτα απ' όλα. Και για μένα, για να δω αν τους δουλεύουν. Και άμα δω και αποτελέσματα, γιατί όχι. Moisturizing, αυτή είναι η δατική είναι. Θα δούμε. Πάω να αλλάξω και τα λέμε σε λίγο. Ποιοι φοράνε ίδια ρούχα? Ποιος? Μπαμπά. Εσύ με τον μπαμπά, έλα στον καθρέφτη να σε δω εγώ. Είναι η μπλούζα μου. Αμάν. Αμάν. Τα καθάρματα. Κούκλε μου. Ας δείξω και εμένα. The power of makeup που λένε. Που λέει και η φίλη Νίκη Tutorials. Έβαλα εδώ την αγγλική σημαία, να χάρει τα αγόρι μου. God's of the Queen. Έκανα και λίγο τα μαλλιά και λίγο βάφτηκα, νομίζω είμαι τέλεια. Όλοι μ' αρέσουν. Έβαλα και το κούκλο μου, δίνεται και η κούκλα μέσα, δίνεται και ο μπαμπάς μας και ξεκινάμε για το Erbenheim. Τι ωραία μέρα έχει ρε φίλε. Έχει πολύ ωραία μέρα, αλλά θέλω να σε υποθυμίσω ότι φοράμε και εδώ μάσκα. Εντάξει, θα τη βάλω. Ωραίο Κωνσταντίνε. Τι ωραίο μπλου.
Ταιριάζεις με το γαλανό του ουρανού. Τα μάτια μου που είναι πράσινα. Φτάσαμε στο Airbnb. Έχει απλά ωραία σπιτάκια, είναι χαμηλό ρε παιδί μου. Νομίζω φτάσαμε πιο γρήγορα από ποτέ. Είχαμε έναν οδηγό, ήταν λίγο απρόσεκτος. Φρέναρε απότομα και επιτάχυνε πάλι από το. Ναι, ήτανε. Αλλά... Τσακ, φτάσαμε. Θα σας δείξω λίγο τώρα, περνάμε έναν μεγάλο δρόμο για να πάμε στο σπίτι των φίλων μας. Δασάκι έχει. Τώρα ακούγεται και το χρούτσου χρούτσου της σακούλας μου. Και 4 παρατέταρτο έχουμε ραντεβού για σπίτι. Θα τρελαθώ, ανατροπή μεγάλη σε αυτό το βίντεο. Δεν το περίμενα γιατί νόμιζα ότι το ραντεβού ήταν αύριο, οπότε θα το κάνω για την Κυριακή. Αλλά τελικά θα πάμε να δούμε και σπίτι σήμερα. Πάμε να σας δείξω λίγο τα φυτά και τα δασάκια. Το βίντεο στον ήλιο. Φύσα τα. Προς τα δω γυρνά όμως για να μην τα φας. Φύσα. Ω, προς τα πού φυσάει. Κάτσε να φύγει ο κόσμος. Τέλειο. Αυτό σπίτι. Ναι, όχι σπίτι, μέσα σπίτι δεν τα βάζουμε αυτά. Μόλις γυρίσαμε από το Airbnb, δεν τράβηξα εννοείται εκεί πέρα. Ήμασταν με παρέα, περνούσαμε πολύ καλά, είναι απόγευμα πλέον. Πάμε σπίτι να φάμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Τελικά το ραντεβού για το σπίτι ήταν αύριο. Και δεν ξέρω αν θα το βάλω σε αυτό το βίντεο ή αν θα το δείτε σε επόμενο βίντεο. Οπότε θα δείτε αν θα το δείτε σε αυτό το βίντεο. Θα δούμε. Γιατί αυτό το βίντεο περισσότερο είναι εκδρομή ρε παιδί μου. Εκδρομή εδώ, εκδρομή εκεί, εκδρομή παραπέρα και αύριο εκδρομή θα πάμε. Ναι. Επειδή θα πάμε και αύριο εκδρομή, μπορεί αυτό το σπίτι το βίντεο να είναι. Ναι! Να είναι εκδρομικό και το βιντεάκι με το σπίτι να είναι την Κυριακή. Θα δούμε αυτό, θα το αποφασίσω αύριο. Τα λέμε πια μετά που θα σας κλείσουμε όλους μαζί. Είμαστε στο πάρκο με το τραμπολίνο και κάθονται εδώ και βλέπουν τους φαγάνες. Ο Κωνσταντίνος έχει κάτι ενθουσιαστεί. Σήμερα θα πάμε να δούμε το σπίτι, οπότε θα σας το δείξω σήμερα. Έχει μια φανταστική ημέρα. Πήδηξε ο κεφτές. Αιντε. Οπα, 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 οπα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δούμε ένα σπίτι το οποίο παρακαλάμε να το πάρουμε, να σας πω την αλήθεια. Ο Στέργιος, δεν ξέρω, επειδή δεν το απενεργοποίησαν από την εφαρμογή, δεν μπορούσα να το ξαναδώ εγώ. Αλλά θα πάμε να το δούμε, θα σας το τραβήξω βίντεο. Να το δούμε παρέα. Και ελπίζουμε για ένα καλύτερο αύριο. Θα δούμε. Πάμε να μου πείτε και τη γνώμη σας. We'll be right back.
Ωραίο το σπίτι. Το σπίτι ήταν μαγικό. Τι? Μαγικό, εντάξει. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, τεράστιο. Ναι. Το χολ το είδες. Τεράστιο. Πίσω από την πόρτα του την εξώπορτα είχε χώρο να βάλεις μια ντουλάπα, ας πούμε. Αντί να πετάς δεξιά και αριστερά παπουτσοθήκες. Έτσι για να. Μια μεγάλη παπουτσο ντουλάπα. Ναι. Ναι. Φίλε. Πολύ μεγάλη. Σούπερ ωραίο. Εντάξει, το ένα και το. Πολύ καλή τιμή. Για να τούρνεις. Τώρα πάμε στη φίλη. Θα πάμε από εδώ. Πάμε τώρα να πάμε στη φίλη. Α, με τρόμαξε. Ναι, αλλά στη φίλη σου θα πας τώρα. Μάνα εγώ. Όχι ακόμα, σε λίγο. Ναι, θα πάμε κιόλα. Θα... Λοιπόν. Τι λέγαμε. Θα βάλουμε, αν το πάρουμε, πότε από Ιούνιο. Το δίνουνε. Μέσα μπορούμε και μέσα Μαΐου να πάμε ή και αρχές Ιουνίου, ναι. Ωραία. Ναι. Πόσο βγαίνει? Πολύ τζάμπα πράγμα. Πόσα τετραγωνικά ήτανε? Τετραγωνικά είναι πολλά, 81. 81 τετραγωνικά. Και είναι και του μόλις το 970, φίλε. 1970. Ναι. Φαίνεται ότι είναι πιο καινούργια, ρε. Ναι. Το μπαλκόνι. Έχει ασανσέρ, πες αυτό. Έχει ασανσέρ, το έδειξα, ρε. Το τράβηξα βίντεο. Τέλεια. Πολύ χαιρόμαστε. Πείτε μας τη γνώμη, εμάς μας άρεσε πάρα πολύ. Έχει μεγάλο σαλόνι, πες εσύ. Έχει τεράστιο σαλόνι, το είδατε. Έχει ένα τεράστιο υπνοδωμάτιο, το άλλο είναι μικρό. Κανονικό, εντάξει. Μικρούτσικο. Εμείς θα κάνουμε την κρεβατοκάμαρα και άμα το πάρουμε. Ναι, εμείς άμα το πάρουμε και θα κάνουμε την κρεβατοκάμαρα να έχουν μεγάλο παιδικό, να είναι μακριά από την εξώπορτα. Δεν θέλω να είναι κοντά στην εξώπορτα. Ωραίο μπάνιο, normal. Το μπαλκόνι, μιλάμε, θα αγοράσω όλα τα λουλούδια της ζωής μου που δεν έχω αγοράσει ποτέ. Κουζίνα καλή. Κουζινούλα, εντάξει. Καλή. Και το μπάνιο καλό. Πλυντήριο στο γνωτήριο μπαίνουμε στην κουζίνα. Κελάρι έχει. Θα βάλουμε τη σαβούρα μας κάτω. Και πόσο είναι το ενίκιο? Πολύ καλά, είναι 660 το κρύο. 660. Δηλαδή τώρα δούμε 600 για κρύο που είναι 57 τετραγωνικά. Και αυτό είναι 660 κρύο που είναι 81. Τι ωπαρέ. Ναι. Έχει σύντους λογαριασμούς όσο βγαίνει. Συν 150 ευρώ τα νέπεν κόστα, βγαίνει περίπου 810. Ένα κοντά είναι σπίτι μας. Ναι, πάμε να φάμε αγάπη μου, φακούλα. Δεν έχεις φάει, τι? Συνθέρμανση. Ναι, εντάξει. Αυτά είναι τα έξοδα που έχουν όλοι. Κατάλαβες, εδώ τα νέπεν κόστα δεν έχουν τη θέρμανση μέσα. Είναι τα καλοριφέρα. Στο άλλο το πληρώνουμε εμείς. Αλλά θα είναι περίπου ένα πεντάρικο. Τέλος πάντων, το σπίτι μας άρεσε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα έχει ασανσέρ. Είναι καινούργιο, είναι μεγάλο. Βάζεις και το καρότσι μέσα, που λέει ο λόγος. Ναι, το αφήνεις και έξω το καρότσι. Σε άμα σε αφήνει ο γείτονας. Αφήνει μια χαρά. Εγώ ερωτεύτηκα. Πρώτα απ' όλα το μπαλκόνι, μετά το σαλόνι. Όλα τέλεια. Έχει αποθηκούλα εκεί, όχι σαν το δικό μας, την γλανίτσα που είναι εκεί πέρα. Φοβάσαι να πέσεις από το μπαλκόνι, γιατί? Εγώ που φοβάμαι. Η ξανθούλα τα μπήκε λίγο κοντά σας. Πάμε, πράσινο. Οπότε... Ναι. Μην φας εσύ. Πολύ ωραίο, πολύ μας άρεσε, παιδιά. Ευχηθείτε μας. Από εδώ, good luck. Από εδώ πέρα στο 14. Εγώ θέλω να φάω ένα τάσο. Και άμα φάσεις λίγο πιο κάτω, βγαίνεις στο κεντρικό δρόμο. Ναι. Οπότε, σας μιλάω.
5 γραμμές, 6. Λοιπόν, κάτσε λίγο να τελειώσουμε. Λοιπόν, αφού του άφησα πιο πίσω, γιατί ξανά θέλει να πάει στη φίλη της και έχει πάθει αμόκ. Ενώ το πρωί ήμασταν στο πάρκο. Δεν αντέχει με στο σπίτι. Έλεγε συγκεκριμένα, βαριέμαι τον εαυτό μου. Το σπίτι μου άρεσε πάρα πολύ. Εννοείται ότι δεν είναι το σπίτι των ονείρων μου, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο σπίτι. Για τα δεδομένα εδώ πέρα, όλα ήταν μεγάλα, εκτός από το παιδικό. Οπότε πάμε σπίτι να φάμε, εδώ θα σας κλείσω, θα σας αφήσω. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε εγγραφή, να μας κάνετε like, να μας αφήνετε σχόλια. Πείτε μου τη γνώμη σας για το σπίτι, εγώ τρελάθηκα. Και πολύ οικονομικό. Και 20 τετραγωνικά πιο μεγάλο από το δικό μας. Η Ξανθούλα έχει πάθει ένα σοκ από την κούραση, από το θέλει να δει τη φίλη της είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω από τι είναι. Οπότε, αν το πάρουμε, ετοιμαστείτε για μετακόμιση. Και αυτά. Τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Cheers!